Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Κύριε ελέησο. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε το βιβλίο του πατρός Γεωργίου του Μεταλλινού «Τουρκοκρατία, οι Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία». Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε από το πρώτο κεφάλαιο, από το κεφάλαιο δηλαδή στο οποίο βρισκόμαστε και θα το τελειώσουμε σήμερα, από την ελεύθερη Ρωμανία στην υπόδουλη Ρωμιοσύνη, έτσι ήταν το κεφάλαιο, και είδαμε δύο υποκεφάλαια, οι ρίζες του έθνους πρώτο και δεύτερο το Βυζάντιο Ρωμανία. Τα βίντεο από τις ομιλίες αυτές όπου να είναι αναρτώνται, και γιατί κάναμε ως τώρα δύο μαθήματα, ένα με τα εισαγωγικά και τους προλόγους, και είδαμε και γενικά το τι θα περιλαμβάνει αυτό το μάθημα, και ένα το προηγούμενο που σας είπα, οι ρίζες του έθνους και το Βυζάντιο Ρωμανία. Σήμερα λοιπόν από το κεφάλαιο το ίδιο, από την ελεύθερη Ρωμανία στην υπόδουλη Ρωμιοσύνη, θα δούμε το τρίτο υποκεφάλαιο, τώρα θα διαβάσουμε, οι Οθωμανοί και η εξάπλωσή τους. Πολύ σημαντικό κεφάλαιο αυτό. Και αφού προχωρήσουμε λιγάκι θα δούμε και για την πτώση του Βυζαντίου. Εμφάνιση των Οθωμανών. Η Ελληνοορθόδοξη Αυτοκρατορία στην τελευταία περίοδο της ιστορίας της βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν από τους φοβερότερους αντιπάλους της, τους Οθωμανούς Τούρκους. Το δεύτερο μισό του 13ου αιώνα εμφανίστηκε στην ιστορική σκηνή ένα από τα δυναμικότερα τουρκικά νομαδικά φύλλα, οι Οθωμανοί. Ένα φύλλο από τα πολλά, έχοντας επικεφαλής τους μια πρωτόγονη αλλά ισχυρή μορφή, τον Ερτογρούλ. Οθμάν. Παρακαλώ. Οθμάν. Οθμάν. Ναι. Ερτογρούλ. Κάτω από τη μογγολική πίεση, οι Οθωμανοί εγκαταστάθηκαν με την άδεια του Σερτζούκου Σουλτάνου του Ικονίου του Σογιούτ νοτιοανατολικά της Προύσας, απορροφώντας και αφομοιώνοντας μεγάλες μάζες μουσουλμάνων και χριστιανών. Εξελίχθηκαν γρήγορα ώστε να αναδειχθούν διαδοχικά σε αυτοκρατορία. Η εκπληκτική άνοδος τους συντελέστηκε όταν αρχηγός τους έγινε ο γιος του, να, ο γιος του ήταν ο γιος του Ερτογρούλ, ο Οσμάν ή Οθμάν. Η Οθμάν. 1288 ως 1325 κυβέρνηση, που έδωσε το όνομά του στο λαό του. Οθμάν, Οσμάν. Έδωσε το όνομά του στο λαό του, δηλαδή Οθωμανοί. Οθωμανοί, μάλιστα. Ο Οσμάν, μετά την κατάλυση του Σελτζουκικού κράτους, άπλωσε την κυριαρχία του στα βόρεια και τα δυτικά, θέτοντας τα θεμέλια μιας νέας ηγεμονίας που έμενε να αναπτύξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πολύ γρήγορα, σημαντικές πόλεις της Βυθινίας, η Προύσα, η Νίκαια, η Νικομίδια, πέρασαν στην εξουσία των Οθωμανών. Και το πρώτο μισό του 14ου αιώνα, οι στρατιώτες του Οσμάν βρέθηκαν στα ευρωπαϊκά εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το Βυζάντιο, τώρα θα δούμε Οθωμανοί και Βυζάντιο. Αυτό που είδαμε ήταν η εμφάνιση των Οθωμανών. Τώρα Βυζαντινή, Οθωμανοί και Βυζάντιο. Το Βυζάντιο, αποσχολημένο με τα άλλα μεγάλα προβλήματά του, δεν έδωσε στην αρχή όση σημασία έπρεπε στο νέο κίνδυνο, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις ημέρες μας. Δίνοντας μόνο σημασία στα οικονομικά και σε αυτά, δεν δίνουμε σημασία σε αυτό που έρχεται. Γρήγορα όμως βρέθηκε αντιμέτωπο με μια ανερχόμενη δύναμη. Επιδρομές και λαϊλασίες των Οθωμανών στις παραμεθόριες περιοχές δημιούργησαν αφόρητη κατάσταση. Άλλοι πληθυσμοί υποτάχθηκαν, ενώ άλλοι προτίμησαν τη λύση της φυγής. Σημαντικές οικογένειες κατέφυγαν στην πόλη, ενώ άλλες εξαφανίστηκαν τελείως. Ορισμένοι μόνο γεωκτήμονες έμειναν, εξασφαλίζοντας την κυριότητα των κτημάτων τους, αλλά με την υποχρέωση
να συνοδεύουν τον Σουλτάνο στις εξαρτίες του με έναν αριθμό ανδρών, όπως συνέβαινε παλαιότερα με τους προνιάριους, τους μεγάλους βυζαντινούς γεωκτήμονες και την υποχρέωσή τους απέναντι στο χριστιανό αυτοκράτορα. Αυτοί είναι οι χριστιανοί σπαχίδες. Οι Οθωμανοί, αναπτύσσοντας γρήγορα σχέσεις με την προηγμένη βυζαντινή κοινωνία και τον πολιτισμό της, δέχτηκαν σε πολλούς τομείς την επιρροή της. Το Οθωμανικό κράτος πολιτιστικά υπήρξε σύνθεση δύο κόσμων, της Ορθοδοξίας και του Ισλάμ. Σημαντικές διπλωματικές σχέσεις αναπτύχθηκαν ανάμεσα σε αυτό και το Βυζάντιο από τον 14ο αιώνα. Διοικητική και διπλωματική γλώσσα του Οθωμανικού κράτους στα τέλη του 14ου αιώνα ήταν η ελληνική. Και μόνο από το φόβο της καθολικής αφομοίωσης από τον Βυζαντινό κόσμο αντικαταστάθηκαν τα ελληνικά επί Μωάμεθ του πρώτου, που έδρασε από το 1413 ως το 1421, με τα περσικά και τα τουρκικά. Δηλαδή αυτή είναι η επαφή διοικητική που υπήρχε με τον Βυζάντιο να τους αφομοιώσει αυτούς και τη γλώσσα που μιλούσαν που ήταν ελληνική, αλλά ήρθε ο Μωάμεθ ο πρώτος και λέει έτσι προσπάμε θα αφομοιωθούμε εντελώς, ας κρατήσουμε τουλάχιστον μια άλλη γλώσσα και κράτησαν και τα περσικά και τα τουρκικά. Στρατολόγηση χριστιανών. Στην αρχή της ημερομηνίας του Μουράτ του πρώτου, της ηγεμονίας του Μουράτ του πρώτου 1362-1389 και πιθανότατα το 1363, θεσπίστηκε ένα μέτρο που αποδείχτηκε ευεργετικότατο για την άνοδο των Οθωμανών. Ποιο ήταν αυτό το μέτρο? Πρόκειται για την περιοδική στρατολόγηση των καλύτερων χριστιανοπαίδων και τη δημιουργία από αυτούς των γενιτσαρικών ταγμάτων. Γενή σερή, νέος στρατός. Γενή σερή, στα τουρκικά θα πει, στα ελληνικά νέος στρατός. Έτσι απέκτησαν οι Οθωμανοί στρατό μόνιμο. Δεν ήταν όπως που είπαμε, πώς τους είπαμε, σπαχίδες, οι οποίοι κατά καιρούς συνέδραμαν στον στρατό, οι γεωκτήμονες κτλ. Εδώ ήταν μόνιμος στρατός οι γενίτσαροι, μόνιμος στρατός. Στρατό μόνιμο, δυνατό και αφοσιωμένο για τις κατακτητικές επιχειρήσεις τους. Οι στρατολογούμενοι ονομάζονταν καπικουλαροί, δούλοι της πύλης, και εξισλαμίζονταν. Δεν γίνονταν όμως σουνίτες, δηλαδή ορθόδοξοι μουσουλμάνοι, αλλά οπαδοί ενός μουσουλμάνου Αγίου, του Χατζή Μπεκτάς, Μπεκτασίδες. Οι εξισλαμισμένοι αυτοί χριστιανοί και κυρίως οι Έλληνες έγιναν τα σπουδαιότερα στελέχη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ως ανώτεροι στρατιωτικοί και πολιτικοί ή ως εμπειροπόλεμοι μαχητές. Το σημαντικότερο όμως, αυτοί είναι εκείνοι που έδωσαν τα αποφασιστικά και τελειωτικά χτυπήματα στη Βυζαντινή. Τι ηρωνία, τι τραγική ηρωνία, τραγική ηρωνία. Τα σημαντικά χτυπήματα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία τα έδωσαν αυτοί, οι γενίτσαροι, εξισλαμισμένοι Έλληνες. Φοβερό, δαιμονικό μπορώ να πω έτσι, στη βάση του. Το σημαντικότερο λοιπόν είναι αυτοί που έδωσαν τα αποφασιστικά και τελειωτικά χτυπήματα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και συνετέλεσαν στην εξάπλωση και θεμελίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεξί χέρι του Πορθητή ήταν λόγω χάρη στα 1453 ο Έλληνας Ζαγανός, καθηγητής του, όταν ήταν ακόμα διάδοχος. Αυτός ήταν εκείνος που το συμβούλευσε να επιμείνει στην πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, Έλληνας, γενίτσαρος. Αυτός, ενώ οι μωμαθανοί σύμβουλοι του του συνιστούσαν υποχώρηση. Αλλά και η κατάκτηση της Πελοποννήσου το 1460 ως το 1461 έγινε από τον εξισλαμισμένο Έλληνα Μαχμούτ, βυζαντινό πρίγκιπα της οικογένειας των Αγγέλων. Φιλετική σύνθεση. Αυτός ο παράξενος κόσμος που αναδύθηκε με την άνοδο των Οθωμανών και τη βαθμία πτώση του Βυζαντίου είχε σπουδαιότερες ιστορικές συνέπειες. Για όσους ήρθατε τώρα, διαβάζουμε το βιβλίο του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού «Τουρκοκρατία, οι Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία». Πώς επέζησε
ο ελληνισμός στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς, και νομίζω ότι τις μέρες μας έχει πολύ μεγάλη αξία να δούμε ποιες είναι οι ρίζες μας και από πού πέρασε αυτός ο ελληνισμός, η ελλαδίτσα μας, για να θυμηθούμε, να δούμε, να διαβάσουμε την ιστορία και να δούμε γιατί πηγαίνουμε κατά διαβόλου. Ας το πω μια φράση που την άκουσα προσφάτως από έναν ιεράρχη της Νότιας Ελλάδος. Πηγαίνουμε κατά διαβόλου, λέγει. Κατά διαβόλου. Φιλετική σύνδεση. Αυτός λοιπόν ο παράξενος κόσμος που αναδύθηκε με την άνοδο των Οθωμανών και τη βαθμία πτώση του Βυζαντίου είχε σπουδαιότατες ιστορικές συνέπειες. Οι Τούρκοι με τις επιβιξίες τους με Ελληνίδες και τους συνεχείς εξισλαμισμούς μεγάλων πληθυσμών της Μικράς Ασίας και της Βαλκανικής έχασαν τα καθαρά μογγολικά ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά τους. Εκτός από τους Τουρκουμάνους και Γιουρούκους, οι άλλοι Τούρκοι παρουσιάζαν τα χαρακτηριστικά των κατοίκων της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλοί σημερινοί Τούρκοι, κυρίως των Μικρασιατικών παραλίων, είναι απόγονοι Ελλήνων. Έτσι, Έλληνες και Τούρκοι έχουν σήμερα ανθρωπολογικά φιλετική συγγένεια, όπως παρατηρεί ο καθηγητής Απόστολος Βακαλόπουλος. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστημίο. Ιστορικός, καλός καθηγητής αυτός. Εδώ έχει έναν χάρτη το βιβλίο. Παρακαλώ. Έχει ένα χάρτη το βιβλίο. Πώς ήταν η Βυθινία κατά την εμφάνιση των Οθωμανών, το κράτος της Προύσας. Λοιπόν, οι Οθωμανικές κατακτήσεις. Οι κατακτήσεις των Οθωμανών στα εδάφη της Ρωμανίας αρχίζουν πολύ πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Πριν δηλαδή από το 1453 υπήρχαν κατακτήσεις της Ρωμανίας. Έχουμε πει στο προηγούμενο κεφάλαιο ποια είναι η Ρωμανία. Η Ρωμανία, αυτό που λέμε Βυζάντιο ας πούμε στην γλώσσα μας. Ανάμεσα στα 1301 και στα 1337 όλη η Μικρασία έπεσε στην κυριαρχία τους, πριν από την Κωνσταντινούπολη, έτσι. Οι βαλκανικοί λαοί, Έλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι, Αλβανοί, αδυνατισμένοι από τις μεταξύ τους συγκρούσεις και διαιρημένοι, δεν μπόρεσαν να αντισταθούν. Το Βυζάντιο στους εφηλίους πολέμους του, του 14ου αιώνα, δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει τους Τούρκους ως συμμάχους. Το 1353 ως το 1354 οι Οθωμανοί κατέλαβαν την Τζίρμπη και την Καλλίπολη και πέρασαν στην Ευρώπη. Έτσι άνοιξε η κατάκτηση των Βαλκανίων. Το 1362 κατέλαβαν την Ανδριανούπολη που έγινε η πρώτη πρωτεύουσά τους. Μετά την ήττα των Σέρβων το 1371 και τη διάρρηση του κράτους τους, τα τρία βαλκανικά κράτη, Σερβία, Βουλγαρία, Βυζάντιο, έγιναν φόρου υποτελεί στους Οθωμανούς με την υποχρέωση να μετέχουν στις εκστρατείες τους. Στα 1383 κυριεύτηκαν οι Σέρες. 1383 οι Σέρες. Η Θεσσαλονίκη μετά από συνθηκολόγηση το 1387 έπεσε τελικά, το 1391 και το 1393 ακολούθησε η Θεσσαλία. Η προέλαση των Οθωμανών ανακόπηκε λίγο μετά την ήττα τους από τους Μογγόλους το 1402 στην Άγκυρα. Επί Μεχμέτ το πρώτο, 1413-1421, όμως μπόρεσαν να αναλάβουν, και επί Μουράτ δεύτερου, 1421-1451, ξαναπήραν τη Θεσσαλονίκη και τα Γιάννενα το 1430. Το Βυζάντιο περιορίστηκε, είδατε, πέσανε όλα. Και τα Βαλκάνια και η Ελλάδα γενικά πέσανε. Το Βυζάντιο περιορίστηκε στην Κωνσταντινούπολη και λίγες πόλεις της Προποντίδας και του Ευξήνου, έχοντας ως εξάρτημα την Πελοπόννησο, το Μιστρά και τα λοιπά. Δύο δυτικές σταυροφορίες, οργανωμένες από τον Πάπα, δεν είχαν αποτέλεσμα. Οι στρατοί των Σταυροφόρων εξοντώθηκαν στις μάχες της Νικόπολης 1396 και της Βάρνας το 1444. Η εσωτερική κρίση του Βυζαντίου και η λαθασμένη τακτική του απέναντι στον Οθωμανικό κίνδυνο
επιτάχυναν την κατάρρευση της ελληνικής αυτοκρατορίας. Οι Τούρκοι πολιόρκησαν για 3 μήνες στην Κωνσταντινούπολη το 1422, αλλά δεν μπόρεσαν να την καταλάβουν. Έτσι στράφτηκαν στη Νότια Ελλάδα. Ούτε όμως η Πελοπόννησος έπεσε. Η προσπάθεια του αυτοκράτορα Ιωάννη VIII Παλαιολόγου να υποκινήσει σταυροφορία, αυτός είναι ο αυτοκράτορας επί της Φεράρας Φλωρεντίας. Ο αυτοκράτορας λοιπόν Ιωάννης VIII ο Παλαιολόγος, βλέποντας ότι δεν πέφτουν αλλά κινδυνεύουν να πέσουν, προσπάθησε να υποκινήσει σταυροφορία, αλλά κατέληξε στη σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας 1438-1439 και στην κήρυξη της Ένωσης της Ορθόδοξης με τη Δυτική Εκκλησία στις 6 Ιουλίου το 1439. Για πρώτη φορά μετά το σχίσμα οι πολιτικοί της εποχής έβαλαν τους Ορθοδόξους να γίνουν υποτελείς στον Πάπα το 6 Ιουλίου του 1439. Από όλους τους επισκόπους, όπως ξέρετε, από όλους τους επισκόπους που πήγαν εκεί να υπογράψουν και υπογράψανε την υποτέλειά τους στον Πάπα, ότι η Ορθόδοξη πίστη είναι κατώτερη από την παπική, ένας αντέδρασε έτσι, ο Άτλας της Ορθοδοξίας, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, που δεν υπέγραψε. Και όταν άκουσε ο Πάπας ότι δεν υπέγραψε, είπε, ο Μάρκος δεν υπέγραψε, τίποτα δεν κάναμε. Και όταν γύρισαν πίσω με το πλοίο στην Κωνσταντινούπολη να κατεβούν για να πάνε να πούν στο παλάτι ότι υπογράψαμε, ο κόσμος, ο ποιοτικός ορθόδοξος κόσμος, μαζεύτηκε στην παραλία και δεν τους άφηναν να κατεβούν. Μόνο τον Μάρκο πήραν στην αγκαλιά τους και τον σήκωσαν. Τους άλλους δεν τους άφησαν και τους έβαλαν να ομολογήσουν ότι προδώσαν την πίστη. Η γλώσσα που μίλησε να κοπεί, τα χέρια που υπέγραψαν να κοπούν, δηλαδή ουσιαστικά έπρεπε να ομολογήσουν, αλλιώς θα τους λιτζάριζαν. Δεν τους άφηναν τους επισκόπους, όχι σαν εμάς τα χαϊβάνια που μας πηγαίνουν σήμερα για την Ένωση και αχ, ο Πατριάρχης μας τι ωραία πήγε και προσευχήθηκε με τον Πάπα στον Παναγιο Τάφο. Δεν συμβαίνει τίποτα. Αυτά δεν τα κάνανε κάποτε οι Ορθόδοξοι, αλλά είπαμε, μέσα στην φθορά των πάντων υπάρχει φθορά στην πίστη και στην ποιότητα της πίστεως. Η ψευδοένωση όμως όχι μόνο δεν έφερε στην αυτοκρατορία τα αναμενόμενα πολιτικά και στρατιωτικά αποτελέσματα, αλλά και δίχασε άρχοντες και λαό, παραλύοντας κάθε δύναμη αντίστασης. Στις 12 Δεκεμβρίου το 1452, το Αγίου Σπυρίδωνος είναι 12 Δεκεμβρίου, το Αγίου Σπυρίδωνος το 1452, του αντιαιρετικού και αντιπαπικού και αντιχιλιαστικού Αγίου, γιατί ξέρετε ότι τα παιδιά του Άριου είναι οι Ιεχωβάδες, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτά είναι τα παιδιά του Άριου. Ο Άριος τι έλεγε? Ο Άριος έλεγε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα, ότι δεν είναι Θεός, δεν πίστευε στην Αγία Τριάδα. Έτσι και αυτοί οι αντίχριστοι Ιεχωβάδες. Αυτή λοιπόν, στις 12 Δεκεμβρίου λοιπόν, το 1452, η μέρα του Αγίου Σπυρίδωνος, τελέστηκε ουνητική λειτουργία μέσα στην Αγία Σοφιά. Όλα αυτά ήταν πολιτικά κόλπα. Εδώ να θυμηθούμε πάλι για όσους δεν το ξέρουν, το 1452, 12 Δεκεμβρίου, εδώ να θυμηθούμε ότι όλοι πήγαν από το Πατριαρχείο να λειτουργήσουν με τους καρδινάλιους και με τους παπικούς. Ένας όμως, ο πρωτοσύγγελος της Κωνσταντινούπολης, ονόματι Ραφαήλ, ο γνωστός σε όλους μας Άγιος Ραφαήλ που πάμε και προσκυνούμε στη Μυτιλίνη, ναι, ναι, στη Μυτιλίνη, πάμε και προσκυνούμε, αυτός είπε εγώ δεν προσκυνώ τον Πάπα και αρνήθηκε να πάει να συλλειτουργήσει και εξορίστηκε το παλικάρι του Χριστού και κατέληξε στη Μυτιλίνη, όπου εκεί σκοτώθηκε από τους Τούρκους και μαρτύρησε. Και έχουμε σήμερα τον Άγιο Ραφαήλ και πάνε και τον προσκυνούν τον Άγιο Ραφαήλ όλοι οι δεσποτάδες, οι οποίοι πρώτα πήγαν και προσκύνησαν τον Πάπα. Τι να πούμε, προσκυνούν τον Πάπα και μετά πάνε στον Άγιο Ραφαήλ. Ο Άγιος Ραφαήλ δεν σας λέει κάτι με τη ζωή του και με την αντίστασή του απέναντι στον παπισμό? Λοιπόν, αυτά λέμε και θα μας στείλουν για απολογία πάλι.
Η αυτοκρατορία όμως κατέρεε από μέρα σε μέρα. 6 μήνες αργότερα, μετά από την παπική αυτήν γονητική λειτουργία, 6 μήνες αργότερα, στις 29 Μαΐου του 1453, έπεφτε η πόλη που ήταν ο μόνιμος στόχος των Οθωμανών, γιατί η κατοχή της σήμαινε κυριότητα στην αυτοκρατορία. Όποιος είχε την Κωνσταντινούπολη ήταν ο αυτοκράτορας. Υποταγή του ελλαδικού χώρου. Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, ο Μωάμεθο Δεύτερος, 1451 ως το 1481, συνέχισε την κατακτητική προέλασή του στον ελλαδικό χώρο. Μόνο μια ισχυρή δυτική συμμαχία θα μπορούσε ίσως να το σταματήσει. Αλλά η Γένοβα και η Βενετία, οι περισσότερο ενδιαφερόμενες δυνάμεις, προτίμησαν να εξασφαλίσουν εμπορικά προνόμια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία παρά να έρθουν σε πόλεμο μαζί της. Η εγκατάλειψη του Βυζαντίου από τη Δύση άφησε τους Τούρκους ανεμπόδιστους στην ολοκλήρωση της κατάκτησής τους. Ο Μωάμεθ, μετά την υποταγή των ανεξάρτητων τουρκομάνων πριγκίπων της Ασίας, συνέτριψε και την τελευταία χριστιανική αντίσταση του Σκεντέρμπεϊ και κατέλαβε την Αλβανία το 1457 Χριστό για να προχωρήσει νοτιότερα. Στα 1458-59 κατέλησε το Δουκάτο των Αθηνών και υποφελούμενος από τις διαμάχες ανάμεσα στους δεσπότες ηγεμόνες του Μιστρά κυρίευσε το ελληνικό δεσποτάτο το 1461. Τον ίδιο χρόνο έπεσε και η ελληνική αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Είναι με τον μαρμαρωμένο βασιλιά, τον Άγιο Ιωάννη τον Βατάντζη, ο οποίος βέβαια δεν ήταν τότε, το 1200 τόσο ήταν ο Άγιος Ιωάννης Βατάντζης, αλλά είναι η επαρχία του. Αψηφώντας τις συνθήκες ειρήνης με τη Γένοβα και τη Βενετία, ο τουρκικός στόλος, κάνοντας επιδρομές στο Αιγαίο, κατέλαβε το 1462 τη Μυτιλίνη, την πατρίδα σου, αδελφέ. 1462. Οι δύο τουρκοβενετικοί πόλεμοι από το 1463 μέχρι το 1502 είχαν ως αποτέλεσμα να κατακτήσουν οι Τούρκοι την Εύβοια το 1470, Μάγδα. Την Εύβοια, εκεί δεν είσαι, Μάγδα? Ναι. Στην Εύβοια. Και άλλες βενετικές κτίσεις στην Πελοπόννησο. Οι τουρκικές κατακτήσεις στην κυρίως Ελλάδα συνεχίστηκαν μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα. Διαδοχικά, η Ρόδος το 1522, η Χίος το 1566, η Κύπρος το 1570-71 και το Δουκάτο της Νάξου και με τις Κυκλάδες το 1579 κατακτήθηκαν από τους. Οι νέοι τουρκοβενετικοί πόλεμοι 1645-1715 έδωσαν στους Τούρκους την Κρήτη το 1669. Αργά έπεσε η Κρήτη, έτσι, 1669, και τελικά την Πελοπόννησο το 1715. Την Πελοπόννησο. Αφού για ένα μικρό διάστημα την είχαν χάσει την Πελοπόννησο. Ολόκληρη η σημερινή Ελλάδα υποτάχθηκε έτσι στους Οθωμανούς και μόνο τα νησιά του Ιωνίου, με εξαίρεση για ένα διάστημα τη Λευκάδα, έμειναν έξω από την κυριαρχία τους. Τέταρτο υποκεφάλαιο για να κλείσουμε, είναι μικρό αυτό, για να κλείσουμε το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου. Τέταρτο, η πτώση της αυτοκρατορίας, τα αίτια της πτώσης. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η πτώση της πόλης το 1453 δεν έγινε απροσδόκητα. Ούτε με αυτήν άρχισε η τουρκοκρατία. Στις 29 Μαΐου του 1453, όπως είδαμε, ένα μεγάλο μέρος της Ρωμανίας ήταν ήδη κάτω από τους Οθωμανούς, τους Άραβες αλλά και τους Βενετούς. Από το 1204 η πόλη δεν μπόρεσε να αναλάβει την πρώτη της δύναμη και όλα έδειχναν πως βαδίζει στην τελική πτώση. Το φραγκικό πλήγμα εναντίον της ήταν τόσο δυνατό που από τον 13ο αιώνα η Κωνσταντινούπολη ήταν μια πόλη καταδικασμένη να χαθεί. Οι σταυροφορείς ήταν καταλυτικές. Ήρθαν οι σταυροφόροι και την, ξέρετε ότι αν διαβάσετε την ιστορία των σταυροφοριών θα δείτε ότι οι σταυροφόροι κάνανε έσχη που δεν τα έκαναν οι Τούρκοι. Χειρότεροι βασανιστές των Βυζαντινών ήταν οι σταυροφόροι από τους Τούρκους. Πιο πολύ μίσος έδειξαν οι δυτικοί, οι παπικοί σταυροφόροι παρά ο Τούρκος.
Γι' αυτό λέω ότι ήταν τόσο καταλυτικό το χτύπημα από τους σταυροφόρους που δεν μπόρεσε να σηκωθεί να αναλάβει την πρώτη της δύναμη η πόλη. Το φραγκικό πλήγμα εναντίον της ήταν τόσο δυνατό που από τον 13ο αιώνα η Κωνσταντινούπολη ήταν μια πόλη καταδικασμένη να χαθεί. Η άλωση ήταν εξάλλου η κατάληξη μιας μακροχρόνιας αποσύνθεσης της πολιτικής και οικονομικής υπόστασης του γένους. Από τον 13ο αιώνα ο ελληνισμός είχε διασπαστεί και διαμοιραστεί στο μεγαλύτερο μέρος του σε ξένους δυνάστες. Οι διεισδύσεις έπειτα μισθοφόρων στο στρατό και αλλοφύλων στο διοικητικό μηχανισμό του είχαν προκαλέσει την εθνολογική του αλλίωση. Οι εμφύλοι πόλεμοι, εδώ ας τα ακούει ο κύριος Μουζάλας και οι άλλοι έξυπνοι υπουργοί που είπανε ότι με τους επίκους τώρα πρόσφυγες ή μετανάστες θα λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος. Μα έτσι θα λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα. Αυτό λέγαμε όταν λέμε ότι η Ελλάδα έχει δημογραφικό πρόβλημα. Ότι έχουμε φέτος για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν 2.000 περισσότεροι θάνατοι από τις γεννήσεις. Ή μπορεί να κάνω και λάθος τα νούμερα, μπορεί και περισσότερο να είναι. Θέλουμε να λύσουμε, άμα είναι να λύσουμε, να φέρουμε και Κινέζους να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος. Έτσι θα το λύσουμε το δημογραφικό, δεν μιλάμε για το ομόεθνο και ομόπιστο. Ομόθρησκο, ομόεθνο. Τι να πω, είναι νομίζω μια παρεξήγηση θελημένη που γίνεται να λένε τέτοια πράγματα. Γιατί θα έχουμε πληθυσμό, θα έχουμε στρατό. Θα έχουμε και στρατό, αλλά εδώ λέει ότι στο στρατό του Βυζαντίου, επειδή μπήκαν αλλοεθνείς φυλές τα λοιπά, ο στρατός έχασε την δύναμή του. Λογικό, δεν είχαν προκαλέσει εθνολογική αλλίωση. Οι εμφύλοι επίσης πόλεμοι, από το 1321 στο 1328 και το 1341 στο 1355 και η εσωτερική αναρχία είχαν επιφέρει τη δημογραφική του συρρήκνωση. Σοβαρά λάθη στην οικονομική πολιτική των αυτοκρατών. Λες και ζούμε τώρα, Σοβαρά λάθη στην οικονομική πολιτική των αυτοκρατών. Να έρθει εδώ πέρα ο Σιμίτης, ο Καραμαλής, ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Τσίπρας και να δούμε κάνα οικονομική, σοβαρά λάθη στην οικονομική πολιτική. Από ό,τι γνωρίζω εγώ, από ό,τι λένε μετά τη μεταπολίτευση. Πότε, το χρέος το χρέος αυξήθηκε χίλιες φορές. Πάνω. Καλά, δεν τα ξέρω και καλά τα οικονομικά. Το Βαροφάκι θα φέρω μια μέρα εδώ και θα μας τα πει. Θα μας κάνει την, πώς είναι, την ασάφεια, την... Τη δημιουργική ασάφεια, με δημιουργία ασάφεια να μας μιλήσει. Έπιασα αλλού δουλειά εγώ, ευχαριστώ. Στην Αγγλία, στην Αγγλία. Πάντως δεν μένει άνεργος. Άνεργος δεν μένει. Έχει άλλους αργούς. Οι εμφύλοι λοιπόν πόλεμοι και η εσωτερική αναρχία είχαν επιφέρει τη δημογραφική του συρρήκνωση. Σοβαρά λάθη στην οικονομική πολιτική των αυτοκρατόρων, όπως η συνεχής. Σε λίγο θα κάνουμε διάλειμμα. Τι ώρα είναι, θα κάνουμε τώρα διάλειμμα. Τελειώνω άλλωστε. Σοβαρά λάθη στην οικονομική πολιτική των αυτοκρατόρων, όπως η συνεχής αύξηση της μεγάλης ιδιοκτησίας σε βάρος των μικρών που πιέζονταν από την δυσβάστακτη φορολογία. Η καταχρηστική επέκταση του θεσμού των προνοιαρίων και η υπερβολική πολλές φορές αύξηση των μοναστηριακών κτημάτων δημιούργησε μια οικονομική ολιγαρχία σε βάρος των μικροκαλλιεργητών της γης με απόλυξη την οικονομική κρίση. Το εμπόριο είχε περιέλθει στα χέρια των δυτικών και οι δυνατότητες για οικονομική ανάκαμψη περιορίστηκαν σημαντικά. Υπήρχαν όμως και πνευματικά αιτία της πτώσης. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι και τα πνευματικά. Οι θρησκευτικές, κοινωνικές και ιδεολογικές αντιθέσεις προκάλεσαν βαθιά σύγχυση που λειτουργήσε διαλυτικά στο σώμα της αυτοκρατορίας. Ιδιαίτερα, οι δυτικές επιρροές και οι συνεχείς υποχωρήσεις των πολιτικών στις δυτικές παπικές απαιτήσεις για την αναμενόμενη στρατιωτική βοήθεια οδήγησαν στην πνευματική αλλίωση του Βυζαντίου με άμεσο κίνδυνο απώλειας της πνευματικής και πολιτιστικής ταυτότητάς του, γιατί αν το Βυζάντιο έπαβε να διατηρεί
την πνευματική και πολιτισμική ιδιαιτερότητά του, ακόμα και αν δεν έπεφτε στα χέρια των Τούρκων, θα καταλυόταν εσωτερικά μεταβαλλόμενο σε πνευματικό προτεκτοράτο της Φραγκιάς. Η πτώση κατά τους αθενωτικούς ήρθε ως σωτηρία κατά τους αθενωτικούς, γιατί κράτησε την πνευματική και πολιτιστική καθαρότητα του γένους, το οποίο στη δουλεία, παρά τις ταλαιπωρίες του, μπόρεσε να ανασυνταχτεί και να επιβιώσει. Γι' αυτό είπανε, ποιος το έλεγε αυτό, καλύτερα φέση Τούρκου παρά τι άρα το Φράγκο. Ναι, ναι, ο Φραντζίσκο έλεγε αυτό, ναι. Αυτό το είπε ο πρωθυπουργός του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, ο Λουκάς Μουταράς. Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το έγραψε ο Φραντζίσκο, το έγραψε. Ναι, το έγραψε ο Φραντζίσκο, ο οποίος βέβαια το είπε και το τίμησε. Το τίμησε. Γιατί όταν τον έπιασε εχμάλωτο ο Μωάμεθ, τον περιποιήθηκε. Και, γιατί σαν πρωθυπουργός τον περιποιήθηκε. Και του λέει, πρέπει να αποφασίσεις τώρα. Ή μουσουλμάνος ή θα σκόψω το κεφάλι. Και του ζήτησε σαν τελευταία χάρη ο Νουταράς. Λέει, θα κόψεις πρώτα το κεφάλι των παιδιών μου και της γυναίκας μου για να τους δω ότι δεν θα αλλαξοπιστήσουν και τελευταία θα με κόψεις το κεφάλι. Και έτσι έγινε. Φοβερό. Δεν το θυμόμουν αυτό. Λοιπόν, Κύρικος Χιουλίτη. Ο Δήμος είναι στην ιστορία πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Τώρα ψάχνω να βρω που έμεινα. Ως συνήθως θα χάνω. Λοιπόν, συνέπειες για τον Ελληνισμό. Το γεγονός της άλωσης είχε τεράστια σημασία πρώτα για τον Ελληνισμό και την κατοπινή του πορεία για τους Έλληνες. Η άλωση υπήρξε μια κρισιμότατη στιγμή στην ιστορία τους. Γιατί άρχισε για αυτούς μια περίοδος μακράς δοκιμασίας με μειωμένες οικονομικά και πολιτικά τις δυνάμεις τους. Αν οι ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις τους δεν ήταν ακμαίες, είναι αμφίβολο αν θα μπορούσε το γένος να ξεπεράσει τις συνέπειες της πτώσης, όπως συνέβη με άλλους λαούς στην ιστορία. Η αιμονή όμως στην ορθόδοξη παράδοση και μέσω αυτής και στην ελληνικότητα κρατούσε δεμένο το γένος με τις ζωτικές πηγές του. Η απώλεια ειδικά της Κωνσταντινούπολης υπήρξε σημαντικότατο γεγονός. Η πόλη ήταν η συνισταμένη όρο των ελπίδων των Ρωμιών. Η διατήρηση της ελευθερίας της, παρά την τρομακτική συρρήκνωση της αυτοκρατορίας, έτρεφε την αυτοπεποίθησή τους και συντηρούσε τον ψυχισμό τους. Όπως υπογράμμιζε πριν από την άλωση ο λόγιος μοναχός Ιωσήφ Βριένιος, ταύτης της πόλεως Ισταμένης, «Στηνίσταται πως αυτή και η πίστη ακράδαντος». Εδαφιστήσεις δε ή αλούσεις, άπερ Χριστέ μου, μη γέννητο, ποια έστει ψυχή και τα πίστη να κλονητός, αν φύγει σου λέει η πόλης, πώς θα μείνει, δεν θα μείνει ούτε η ορθόδοξη πίστη. Ούτε η ορθόδοξη πίστη. Δηλαδή, όσο στέκεται όρθια αυτή η πόλη, μένει μαζί της ακλόνητη και η πίστη. Αν όμως κατεδαφιστεί ή αλωθεί, πού να μείνει Χριστέ μου, πού να μη γίνει Χριστέ μου, ποια ψυχή θα κρατήσει την πίστη της ασάλευτη. Μετά την πτώση της πόλης, η δύναμη αντίστασης μειώθηκε σημαντικά, όπως δείχνουν οι αλλαξοπιστίες και η μερολατρική στάση πολλών από τον κλήρο και από τον λαό. Το γένος χρειαζόταν κάποια δύναμη που θα εμπόδιζε την αλωτρίασή του και θα εξασφάλιζε την επιβίωση και ανάκαψή του. Αυτή η δυσκολότατη αλλά και αναγκαιότατη αποστολή θα αναλάβει η Εκκλησία ως εθναρχία. Σημασία για τους Οθωμανούς. Αλλά και για τους Οθωμανούς η άλωση είχε ανάλογη σημασία. Με αυτήν νομιμοποιήθηκε η νίκη τους πάνω στην ελληνική αυτοκρατορία, η οποία με το πάρσιμο της πόλης έγινε και τυπικά Οθωμανική. Η κατάκτηση των υπόλοιπων Ρωμαίικων εδαφών, τραπεζούντας κυρίως Ελλάδος, δεν ήταν παρά η ολοκλήρωση της υποκατάστασης των Ελλήνων από τους Οθωμανούς στην αυτοκρατορία τους. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι το άλλοτε βάρβαρο τουρκικό φύλο των Οθωμανών μέσα σε σύντομο χρόνο
μπόρεσε να συγκροτηθεί σε μια πανίσχυρη αυτοκρατορία και να ενταχθεί στο σύστημα των Ευρωπαϊκών κρατών. Μέσα στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα αγωνιστεί στο εξής ο Ελληνισμός, μαζί με όλη τη Ρωμιοσύνη, να βρει το δρόμο του στη νέα για αυτόν πραγματικότητα. Εδώ τελειώνει το πρώτο κεφάλαιο και θα αρχίσει το δεύτερο την επόμενη φορά, που το δεύτερο κεφάλαιο επιγράφεται ο Ελληνισμός και η νέα πραγματικότητα. Και σιγά σιγά προχωρούμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο κεφάλαιο που το είδαμε σε δύο μέρη. Νομίζω χρήσιμο από ιστορικής απόψεως, αλλά και από πολλές άλλες απόψεις για εμάς τους νεοέλληνες, να δούμε πώς από έναν εξαίρετο καθηγητή, όπως είναι ο πατήρ Γιώργος Μεταλλινός, να δούμε έτσι μια αναφορά σε αυτή την ιστορία του έθνους μας και να πάρουμε πολλά σημαντικά βοηθήματα για τη ζωή μας. Εδώ να κάνουμε το διάλειμμα και αν έχετε ερωτήσεις να αρχίσουμε με αυτές στο επόμενο μισό της ομιλίας.